Αυτή είναι η σημερινή εικόνα της πολύπαθης πρώην Αμερικανικής βάσης της Γούρνες. Στο μέλλον τίποτε δεν θα θυμίζει τις εικόνες εγκατάλειψης. Το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ συνολικής έκτασης 345 στρεμμάτων θα διατεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη τουρισμού αναψυχής που θα μπορεί να υποστηριχτεί 12 μήνες το χρόνο, αλλά θα είναι και ανοιχτό προς τον κόσμο. Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία δύο πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και 80 περίπου παραθεριστικών κατοικιών, κάτι σαν ένα μικρό ελληνικό δηλαδή. Επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ αλλά και την Κροατία έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα του ΤΑΙΠΕΔ. Κοιτάξτε, καλό θα είναι να αναπτυχθεί περιοχή, γιατί πολλοί είναι εναντίον αν γίνει κάτι με σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον εδώ και ωραίο το κλίμα. Αν γίνει κάτι που είναι συμβατό με το περιβάλλον και βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη που τόσο την έχουμε ανάγκη, καλώς να ορίσουν όποια γίνει. Η πρώην Αμερικανική βάση έχει αφαιθεί στην τύχη της εδώ και χρόνια. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Λέει λατημένες και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις. Παντού σκουπίδια. Νομίζω καλό θα είναι να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, γιατί έτσι που τα είχαμε φτάσει εδώ το μέρος τέλος πάντων είχε ερημωθεί, είχε εγκαταληφθεί, είχε λαιλατηθεί. Ένα μικρό ελληνικό οραματίζεται το ΤΑΙΠΕΔ για την έκταση Φιλέτο. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή δύο πολυτελών ξενοδοχείων και περίπου 80 παραθεριστικών κατοικιών, καθώς και άλλων τουριστικών υποδομών όπως ξενοδοχειακή μαρίνα, τουριστικό καταφύγιο. Εκφράζεται αισιοδοξία για τη συγκεκριμένη επένδυση με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε μορφή εγκατάλειψης σίγουρα δεν μας κολακεύει και δεν μας αντιπροσωπεύει. Ειδικά όταν θέλουμε να μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος έχει βάλει στόχο την ποιότητα, σίγουρα δεν το επιθυμούμε. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή επένδυσης σίγουρα είναι καλοδεχούμενη, εφόσον φυσικά είναι σε αρμονία με το περιβάλλον, με την κοινωνία, όλα αυτά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε και τον πολιτισμό. Άρα σίγουρα είμαστε θετικοί σε οτιδήποτε θα αναβαθμίσει το προφίλ και τις υπηρεσίες της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου. Οποιαδήποτε επένδυση και βελτίωση θα είναι καλό νομίζω για την περιοχή. Ο σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ακινήτου στην πρώην Αμερικανική βάση στις Γούρνες βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου έχει υποβληθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης της Κυβέρνησης και αναμένεται εντός των ημερών η έγκρισή του.